Να ξεκινήσουμε με συνεντεύξεις, τι λέτε. Βέβαια, ό,τι γουστάρει παρουσιάστρια. Βέβαια, έχουμε λοιπόν... Είμαστε σε sexy mood, γιατί είναι η παράσταση του Σπύρου, δεν πάρει εξηγηθώ. Sexy laundry. Έκανε πρεμιέρα χτες και πάει η Κατερίνα Νινιού. Συνάντησε τους πρωταγωνιστές, τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου. Και ωραίο μας ζευγάρι, επαγγελματικά. Και τους έχουμε δει πρώτη φορά πάρα πολλά χρόνια πριν στους Απαράδεκτους, όπως θυμάστε. Αχ, το στροπελέκι! Το στροπελέκι, ναι. Αλλά αυτά που εμένα μου κίνησαν πολύ την προσοχή είναι όσα λέει ο Σπύρος Παπαδόπουλος για τον Γιάννη Μπέζο και την εκπομπή του. Sexy laundry και βλέπω εδώ πέρα τώρα από πίσω φωτογραφίες. Πού τον έχετε βάλει κάτω τον κύριο Σπύρο, σας έχει βάλει φωτογραφίες. Πολλά τι γίνεται, κάνουμε, πολλά, πολλά. Είναι λυσάρα. Αρέσω κι εγώ υπερβολικά. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό το καταμάχητο που έχεις. Κοίταξε, αυτό είναι το έργο. Είναι ένα ζευγάρι, 25 χρόνια μαζί και υπάρχει κούραση. Αυτή λοιπόν, η σύζυγος, η Άλις, η οποία... Δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την κούραση αυτή. Αποφασίζει να τον πάει σε ένα ξενοδοχείο για να φουντώσουν τον έρωτά τους. Εγώ θέλω να μάθω τι γίνεται backstage. Δηλαδή, αν γελάτε το ίδιο όπως... Backstage ακόμα δεν προλάβαμε να γελάσουμε γιατί το άγχος μας ήταν χτύπαγε τα βάνη. Εγώ τον βλέπω και γελάω, δεν μπορώ. Δεν ρωτήσω κάτι, επειδή γίνεται πολλής λόγος για τη σάτυρα και με τι πρέπει να κάνουμε χιούμορ και αν πρέπει να λέμε κάποια πράγματα. Αντιμετωπίσατε τέτοιο πρόβλημα σε αυτή την παράσταση και γενικά, επειδή είσαστε και οι δύο κομικοί ηθοποιοί. Αυτή η παράσταση δεν έχει πρόβλημα, όχι. Τώρα, η σάτυρα είναι ένα άλλο πράγμα. Πριν από χρόνια πολλά που παίζαμε σε επιθεωρήσεις, τότε δεν υπήρχαν τέτοιου είδους προβλήματα. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν ξέρω. Καταρχάς, επειδή εγώ μου αρέσει να βλέπω παλιές ελληνικές ταινίες, έτσι για να ξεκουράζομαι το βράδυ, δεν θα παίρναγε ούτε μία. Οπότε, δεν ξέρω. Εκεί που έχει πάει τώρα το πράγμα με όλο αυτό τους κινηματίες, κάθε λογής. Είμαι από τους απαράδεκτους. Τώρα που ξανασυναντηθήκατε, γιατί δεν είχατε παίξει ποτέ πάλι μαζί. Είναι ένα πράγμα που ζήσαμε, που ευχαριστηθήκαμε, που θυμόμαστε πολύ την αίσθησή του, κάποια περιστατικά. Το εορταστικό που δεν θα τέλειωνε ποτέ, ας πούμε, γιατί γελούσαμε, παραδείγματος χάρη. Κόντεψε να μην βγει στον αέρα. Γέλιο, γελάγαμε 8 ώρες συνέχεια. Με σκεπιάσει ένα μυθό, με το χαϊκάλι, με τον Μπέζο, όλους μας εδώ. Τα νούμερα αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί. Εμείς τότε δεν βλέπαμε νούμερα. Δεν θυμάμαι ούτε μία μέρα να είπαμε κάναμε τόσα. Δεν ξέρω αν τα μετρούσαν. Δεν το ξέραμε καν, δεν το ξέραμε. Δεν ξέρω αν τα μετρούσε κανένας αυτά τα πράγματα. Και γενικά τι νόημα έχει, ας πούμε, να το ήξερες αυτό από τη στιγμή που έβγαινε στον δρόμο και σου λέγανε τις ατάκες που υπόθηκαν στο χθεσινό επεισόδιο. Ο κύριος Μπέζος κάνει τώρα μία εκπομπή σαν αυτή που είχατε εσείς τόσα χρόνια. Με έχει καλέσει, δεν έχω προλάβει ακόμα, δεν έχω. Χρόνο. Κάποια στιγμή μόλις μπορέσω θα πάω. Το συζητήσατε όταν ήταν να ξεκινήσει να... Δεν το συζητήσατε. Όχι, μου είπε θα σκέφτομαι να κάνω κι εγώ κάτι, κάτι μουσικό, στην υγειά μας μου λέει, κάτι άλλο μουσικό. Αυτό, δεν ξέρω λεπτομέρειες, δεν το έχω δει καθόλου γιατί δεν βλέπω. Θα σας δούμε φέτος, πάλι θα ξανακάνουμε γιορτές μαζί σας πρωτοχρονιά. Πρωτοχρονιά μαζί μας, ναι, παραμονή πρωτοχρονιά, στην Έρθη. Α, είναι ένα μεγάλο πράγμα, εκεί είναι πολύ κόσμο. Λείπει λιγάκι όλο αυτό, γιατί εντάξει ήταν... Όχι, καθόλου. Δεν μου λείπει καθόλου, γιατί ήταν 17 χρόνια μέσα σε αυτό το πράγμα. Το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα και το τελείωσα μέσα μου. Δηλαδή, να έχω κάτι ωραίο να θυμάμαι. Από πάρα πολλά χρόνια και να σου πω τώρα εδώ, τώρα βγαίνει μια είδηση. Επειδή κυκλοφόρησε μια φήμη πριν από κάνα 15 μέρες ότι μπορεί να επιστρέψει στο στην υγειά μας, ρε παιδιά, στην ΕΡΤ. Εγώ είχα πληροφορία ότι δεν πρόκειται. Ναι, 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 δικό του είναι, δικό του. Δεν θα γίνει. Και αυτό έχει να κάνει και με επιθυμία του Σπύρου. Το λέει και ο ίδιος βέβαια, ότι το έχει αφήσει πίσω του. Είναι και τα οικονομικά που είπαμε ότι έχουν στενέψει λίγο. Και μπράβο που το ξεκαθαρίζει. Γιατί έτσι σταματάει και μια. Θα κάνει όμως το πρωτοχρονιάτικο και συγχωρέστε με να πω αυτό και να σχολιάσω μετά όσα είπε. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο το πρωτοχρονιάτικο, γιατί θα είναι μαζί το Φίβος Δελιβοριάς. Θα είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Χρήστος Νικολόπουλος, που είναι και τρεις κύριοι. Άνθρωποι της κρατικής. Ναι, που έχουν την παρουσία στις μουσικές εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης. Ωραία θα είναι. Του ταιριάζει πολύ τους πόλους αυτό το κομμάτι. Και το έκανε πάρα πολλά χρόνια του στην υγειά μας και με τεράστια επιτυχία σε διαφορετικά κανάλια. Από όλα τα κανάλια. Δηλαδή στις γιορτές, όποιο κανάλι και γυρίσει, παίζει ο Σπύρος. Και είχε χτυπηθεί κιόλας. Είχε χτυπηθεί και από θέματα παραγωγής ότι κοστίζει πάρα πολύ. Αλλά ένα πρόγραμμα 3 ώρες 3:30, δηλαδή είχα πάει κανένα 2 φορές καλεσμένος. Πήγαμε 6 το απόγευμα, φύγαμε στις 3 η ώρα. Αλλά από την εικόνα αυτή δεν σας λείπει ο Βλάσης?
βλέποντας αυτή την εικόνα. Πάντα ο Βλάσης λείπει. Ο Βλάσης λείπει γενικά από την εικόνα αυτής της χώρας, ούτως ή άλλως. Ναι, μπράβο, σωστά το έθεσες. Νομίζω σήμερα δεν θα ταιριάζε τόσο πολύ έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Και εκεί κολλάει σε κάτι το οποίο είπε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, σχολιάζοντας παλιές ταινίες και λέει ότι παλιές ελληνικές ταινίες σήμερα δεν θα παίζανε με τους κάθε λογής κινηματίες. Το κινηματίες είναι λίγο ηρωνικό. Δεν είναι ωραία λέξη. Δεν είναι ηρωνικό. Ο ίδιος το είπε ηρωνικά. Το κινηματίες είναι ωραία λέξη. Κακό. Και τη λέει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει μέρος σε κινήματα και είναι επαναστατικός χαρακτήρας. Το κινηματίες για μένα ακούστηκε υποτιμητικά. Ναι, μα το είπε προφανώς υποτιμητικά, διότι επειδή έχει πάρει ο άνθρωπος αυτός μέρος σε κινήματα. Να είχαμε να λέμε δηλαδή, αντιδρούμε για να αντιδράσουμε. Ναι. Θεωρεί ότι δεν είναι πραγματικοί κινηματίες αυτοί οι άνθρωποι και λέει μια μεγάλη αλήθεια. Διότι αν δούμε ελληνικές ταινίες, από τους τίτλους, από όσα λέγονται, λέγω, θα πω και σύρια. Δηλαδή, αν δούμε τους μεν και δεν που παίζουν επανάληψη, άμα κάτσουμε και δούμε τις ατάκες, από την αστυνομία του political correct δεν θα περνούσε τίποτα σήμερα. Κοίτα, το κινηματίες είναι μια λέξη που αν δεν έχεις χρόνο να την απλώσεις και να την εξηγήσεις, είναι λίγο δύσκολο να την ακούς έτσι μόνο το κινηματίες γιατί παίρνει πάρα πολύ κόσμο. Κινηματίας, αισθηματίας κτλ. Δείχνει ότι ο ατίας, τέλος πάντων, το κάνει για να το κάνει. Δηλαδή, συνεχώς είναι σε αίσθημα και κίνημα για το κίνημα. Έτσι. Εγώ είμαι ξεκάθαρη. Αυτό που είπε ο Σπύρος δεν μου άρεσε το κινηματίας. Είναι αμυγός και καθαρό αίμα υποτιμητικός τίτλος. Ο άνθρωπος όμως πιστεύω ότι το είπε απόλυτα συνειδητά. Διότι ήθελε να δείξει ότι πολλές φορές εδώ πέρα κάνουμε κινήματα για το τίποτα ή σχολιάζουμε, ψάχνουμε πράγματα για το τίποτα. Εντάξει, πάνω σε αυτά που έχουν προκύψει στο χώρο του, δεν είναι ωραίο να λες κινηματίας. Παίζουμε λίγο χαμηλά την μπάλα. Αυτό είπε όμως και για τις ατάκες τις οποίες λέγονται στις ελληνικές ταινίες. Και σου λέει σήμερα δεν θα παίρναγε τίποτα. Δεν είπε, τι να κάνουμε, δεν είπε όμως, για τις ποινικές υποθέσεις εκκρεμής που υπάρχουν στο χώρο θέλει του. Οι κινηματίες δεν είναι για τις ελληνικές ταινίες, είναι μα για αυτά στις ελληνικές ταινίες αναφέρθηκε. Ναι, αλλά οι κινηματίες δεν είναι για τις ελληνικές ταινίες. Ο όρος δεν αφορά τους ανθρώπους. Γιατί δεν έχουμε δει εδώ αστυνομία του political correct και για ατάκες που μπορεί να έχουν. Εντάξει, τα χρόνια περνάνε, όλα αλλάζουν και οι συνθήκες είναι άλλες. Για κάποια αστεία του Σεφερλή, να το πω εγώ συγκεκριμένα. Μπορεί κάποιοι να έχουν μία αντίρρηση. Ναι, και έχουν. Και οι ομοφοβικές ατάκες δεν θα θεωρηθεί σήμερα ότι υπήρχαν στις ελληνικές ταινίες. Τότε, αν ακούσουμε τι λέγανε τότε, δεν υπήρχανε. Φυσικά υπήρχαν. Άγιε και σε σύριαλ, τα πρώτα σύριαλ και σε ελληνική τηλεόραση. Αυτό σου λέει ότι τότε υπήρχε μία ανοχή, διότι θεωρείται τέχνη και περνάγανε. Σήμερα, επειδή υπάρχει αυτό το political correct, δεν θα περνάγανε. Εγώ δεν θεωρώ εδώ ότι δεν περνάγανε ήταν... γιατί το θεωρούσαμε τέχνη, γιατί ήταν όλη η κοινωνία σε μια τέτοια φάση. Και στο σχολείο, όταν σε λέγανε χοντρό, δεν έλεγε μου κάνουν τίποτα. Ήταν κακιά δηλαδή η κοινωνία τότε και σήμερα είναι πιο δεν είχε τον πολιτισμό που έχουμε σήμερα με την έννοια ότι έχει αλλάξει ο πολιτισμός μας και η στάση μας και η ανοχή μας απέναντι σε χαρακτηρισμούς που αφορούν την εμφάνιση, τα κιλά κτλ. Παλιά στα λέγανε, αλλά δεν ήξερες εσύ τον όρο bullying. Και όταν πήγαινε σχολείο, κακοποιητική συμπεριφορά λεγόντουσαν και πια δεν είναι και να είσαι. Στον τούκου. Και το θέμα δεν είναι να είσαι σωστός για να μην σε κράξει κάποιος ή να μην πέσει στο στόμα κάποιου. Το θέμα είναι να το κάνεις γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν λες κάτι δημόσια μέσα από ένα έργο, μέσα από μια εκπομπή, μπορεί αυτό να έχει άλλα αποτελέσματα. Δεν κάνει να βάζει σου κακοποιητικό. Παιδιά, είναι δημόσιος λόγος. Παίρνουμε θέση. Ό,τι λέμε, ο κόσμος το ακούει και το κρίνει πια. Να μην ξεχνάμε ότι είναι και μια γενιά του Πολυτεχνείου όλα αυτή η ηθοποιοί. Και θα ήθελα έτσι λίγο να μοιραστώ μια ιστορία από ένα καλοκαίρι με τον Σπύρο που κάναμε διακοπές μαζί. Για να το αλλάξω, να το ελαφρύνω λίγο. Μου είχε πει το εξής, ότι εγώ έκτισα την καριέρα μου από τα όχι. Από τα πολλά όχι που έλεγα, δηλαδή. Με θέλαν τότε στον Αντένα ο Κυριακού να κάνω μια τεράστια εκπομπή και έλεγα όχι δεν θα έρθω. Πόσα θες. Και έλεγα ένα τεράστιο ποσό και τελικά μου το δίνανε. Έχει παρουσιάσει σοου στον Αντένα ναι, όμως. Αυτό και το φαντάστικο. Αλλά έπαιρνε έτσι, τρελά λεφτά. Με τα όχι πήρε πολλά λεφτά. Με τα όχι πήρε, ναι, αλλά μου λέει με κυνηγάγανε. Εγώ ποτέ μου λέει και στις διαφημίσεις που έκανα, ποτέ. Για να σε κυνηγάν σημαίνει ότι τα... Φέρνεις. Και τώρα τον κυνηγάνε. Το κάνω ότι κοιμάσαι σαλόνι. Εγώ έχω μεγάλη στη Λένα Λουιζίδου, είναι τόσο γλυκό πρόσωπο και ταλαντούχα γυναίκα και κυρία πάντα. Παιδιά, η πιο γουρλού, να τη φέρουμε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Πάντως στην Άξο που πηγαίναμε, τρώγαμε, λες και ήμασταν με τον Μάικλ Τζάκσον. Εσύ πώς έκανες παρέα μαζί τους? Είχαμε πάει ένα καλοκαίρι οικογενειακά τότε τα παλιά τα χρόνια και ήμασταν παρέα. Μάλιστα. Και κατέβασε τη φωνή, ξέρει, νοσταλγία.